Δύο λόγια για την ομάδα της Αχαϊκής, για την πορεία και τι έχουμε δει μέχρι τώρα από την πρόεδρο της ομάδας. Η Αχαϊκή ξεκίνησε φέτος με παιδιά νέα, παιδιά δεκάτες εδώ ντόπια, με πολύ όρεξη, με πολύ ενθουσιασμό. Δίνουν το καλύτερό τους σε αυτό. Είναι πρώτοι μέχρι στιγμής, αυτός είναι και ο στόχος τους. Να συνεχίσουν να είναι πρώτοι. Γι' αυτό και είμαστε δίκαιοι της, γι' αυτό και βοηθάμε με όποιο τρόπο μπορούμε. Στην ιδέα που ο Γιάννης ξεκίνησε ως ερδεβάς και τα παιδιά υποστηρίζουν με πολύ αγάπη. Έχει αντίκτυπο από το φίλαθλο κόσμο για τις επιχειρήσεις περιοχής αυτή η νέα προσπάθεια που έγινε από τον Γιάννη Ζερδεβά? Πάρα πολύ. Αν δεν ήταν ο κόσμος, δεν θα μπορούσε να έχει προχωρήσει εκεί και να κοιτάσει εδώ. Δεν θα μπορούσε καν να έχει ξεκινήσει. Η επόμενη μέρα της Αχαϊκής, είμαστε στα μέσα της σεζόν περίπου. Τι μπορούμε να πούμε για το υπόλοιπο της χρονιάς? Να συνεχίσει έτσι, να παραμείνει πρώτη. Είναι και πιο δύσκολα τα παιχνίδια μετά στα μπαράζ. Ναι, γι' αυτό είναι και πιο δύσκολος ο δρόμος της. Να προχωρήσει, να παραμείνει πρώτη. Και στο τέλος να πάρει όσο το καλύτερο δυνατό στα μπαράζ. Το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και μια ευχή για τη νέα χρονιά. Να είναι γερή, να είναι δυνατή, να είναι αγαπημένη και να δίνουν πάντα το 100% στο γήπεδο που κάνουν μέχρι τώρα. Καλή χρονιά. Εδώ πέρα είμαστε, ξέρετε πόσο αγαπάμε τις ομάδες. Προσωπικά το γνωρίζουν όσοι με ξέρουν εδώ, η πρόεδρός σας, γνωριζόμαστε από παιδιά. Αγαπάω πάρα πολύ την ομάδα σας. Με έχετε κερδίσει γιατί βλέπω τον αγώνα που κάνετε και τον τρόπο που κινείστε μέσα στο γήπεδο. Μην νομίζετε, παρακολουθούμε. Μπορεί να μην είμαστε κάθε φορά στο γήπεδο, αλλά φαίνεται αυτό. Περνάει σε όλη την Αχαΐα. Μακάρι να μπορούμε να βοηθάμε με κάθε τρόπο. Κάθε βοήθεια είναι σημαντική και για τη δική μας ψυχολογία, γιατί ξέρουμε ότι πιάνει πραγματικά τόπο η υγεία μέσα στα γήπεδα. Όπως είπα και έξω, εύχομαι και αυτή τη χρονιά να μην έχετε τραυματισμούς. Το πιο σημαντικό για τις νίκες είμαι βέβαιη ότι θα τις φέρετε. Και εδώ είμαστε εμείς, όποτε μπορούμε και όπως μπορούμε να βοηθάμε για να έχετε μαζί με τους παράγοντες της ομάδας σας, γιατί είναι η ψυχή. Γιατί δεν είναι τίποτα αυτονόητο. Σε μικρή ηλικία νομίζουμε ότι είναι αυτονόητα αυτά που ζούμε και έχουμε και διαχειριζόμαστε. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που αγαπάνε πολύ αυτό που κάνουν και βάζουν πλάτη. Οπότε ένα μεγάλο χειροκρότημα και σε αυτούς και σε εσάς και εύχομαι του χρόνου πάλι να βρεθούμε και να έχουμε υγεία. Κοντά μας έχουμε τον προπονητή της Αχαϊκής, Γιώργο Λαγό. Γιώργο, σήμερα είναι η κοπή της πίτας της ομάδας μετά την προπόνηση και μπαίνουμε στην νέα χρονιά. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω τι προσδοκάει η Αχαϊκή για τη νέα περίοδο στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας που σιγά σιγά οδεύει προς το τέλος του. Για την κανονική διάρκεια, βέβαια εννοώ. Ναι, σήμερα έχουμε την κοπή της πίτας μας. Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους καλή χρονιά με υγεία. Αυτό είναι πάντων το κύριο αγαθό. Εμείς θέλουμε να δείξουμε το καλύτερο μας πρόσωπο και τη νέα χρονιά. Έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο το 2021 βρίσκοντας την Αχαϊκή μας την πρώτη θέση και την πρόκριση στο τίτλο. Είχαμε μια δύσκολη προετοιμασία, να το πω έτσι, από το καλοκαίρι. Η ομάδα έδειξε χαρακτήρα, δουλέψαμε πάρα πολύ για να είμαστε εδώ που είμαστε και θέλουμε όλοι με τη νέα χρονιά η ομάδα να συνεχίσει αυτή την καλή πορεία με υγεία πάνω απ' όλα και ό,τι καλύτερο μπορεί στο τέλος. Εμείς κοιτάμε από εδώ και πέρα το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Ασφαλώς και θέλουμε την πρώτη θέση του ομίλου. Δεν είναι αυτός ο σκοπός μας για όνομα του Θεού με αυτό που προγραμματισμό που έχουμε κάνει φέτος το πρωτάθλημα. Αυτό θα σε ρώταγα, σε διακόπτω, μέχρι πού μπορεί να φτάσει η Αχαϊκή φέτος. Αλλά Αχαϊκή, μην ξεχνάμε ότι είναι μια τεράστια ομάδα. Ίσως το μεγαλύτερο όνομα στην κατηγορία και από εκεί και πέρα εμείς θέλουμε το καλύτερο δυνατό που θα είναι το καλύτερο πλασάρισμα που θα μπορούσε να έχει η ομάδα. Σίγουρα υπάρχουν ομάδες με μεγάλα μπάτζετ που θέλουν να πρωταγωνιστήσουν, που θέλουν να ανέβουν, που ήταν πρωταρχικός ο στόχος αυτός. Εμείς από την πλευρά μας θα κοιτάξουμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά όπως κάνουμε με την καλύτερη προετοιμασία της ομάδος και θέλουν να έχουν τα παιδιά μόνο υγεία. Τι άλλο μπορούμε να πούμε για το πρωτάθλημα της Α κατηγορίας, μια ανασκόπηση αυτών που είδαμε μέχρι τώρα στον πρώτο όμιλο που συμμετέχει η Αχαϊκή? Ανασκόπηση. Εμείς θα έλεγα εγώ για την ομάδα ότι όλες οι ομάδες του ομίλου είναι ικανές για το καλύτερο και το χειρότερο, θα το έλεγα. Από την άποψη ότι καμιά ομάδα από την αρχή
δεν έδειξε ότι ήταν το φόβητρο, το φόβητρο να το πω ακριβώς, στον Όμιλο. Εμείς ταπεινά, ασφαλώς με πολλά προβλήματα, γιατί είχαμε και τραυματισμούς, καθώς τα παιδιά είχαν μια μεγάλη απραξία και πολλά παιδιά που δεν είχαν δουλέψει όπως τα έπρεπε το καλοκαίρι. Βρεθήκαμε στην πρώτη θέση. Θέλουμε ασφαλώς, όπως προείπα, να παραμείνουμε και κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Είναι ένας όμιλος περίεργος που υπάρχουν ομάδες που προσπαθούν να παίξουν ποδόσφαιρο ποιοτικές και υπάρχουν και κάποιες ομάδες που είναι, όπως σε όλους τους ομίλους, δηλαδή σε μια πιο μέτρια κατάσταση, να το πω έτσι. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ και καλή χρονιά στην ομάδα. Καλά. Υγεία να έχουμε, υγεία να έχει όλος ο ποδοσφαιρικός κόσμος και εύχομαι τα καλύτερα σε όλους. Μας είναι στο ίδιο το κρεβάτι.